gentleman, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας. Άλλο ένα, μη μου πεις, καταπληκτικό, αθλητικό, μαχητικό, ποδηλατικό, ποδοσφαιρικό. Όπως και να το πεις, φίλε τηλεθεατή, είμαστε μια αθλητική εκπομπή. Ξεκινώντας και από τον ομιλώντα Αλέξη τον Πετρίδη, που ξέρεις, ο αθλητισμός για μένα κυλάει μέσα στις φλέβες μου και στο αίμα μου, αλλά και όλοι οι συνεργάτες μου είναι του αθλητισμού, αλλά και γενικότερα είμαστε μια εκπομπή που μας αρέσει η καλή, η υγιεινή ζωή, η αθλητική ζωή, αλλά και βεβαίως μας αρέσει και λίγο και το μαχητικό, δηλαδή έχουμε και λίγο και τον νεύρο μέσα μας. Θα μου πεις τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί άμα τι, αυτοί οι δύο συνεργάτες μου συναντηθούν σε εκπομπή, γίνεται άκρος αθλητική εκπομπή, δηλαδή πάω απέναντι και από τον γκολ σε όλα, ας πούμε, σαν εκπομπή και κονταρακτυπιέμαι, κατάλαβες. Γιατί πραγματικά έχω πάρα πολύ ωραία θέματα να πω. Για σήμερα, για άλλη μια φορά, πρέπει να σου πω. Σαν καναλάρχης στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο YouTube, μπορείς να μπεις και να δεις οποιαδήποτε εκπομπή θέλεις, οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το όνομα του καλεσμένου, του συνεργάτη μου, του θέματος, όλα μετά το τέλος της εκπομπής ανεβαίνουν στο YouTube και μπορείς να δεις τα πάντα. Αλέξανδρος Πετρίδης είναι το κανάλι, ή ό,τι θέλεις βλέπεις μέσα εκεί. Αυτό σαν καναλάρχης, όπως θέλουν να μου λένε. Βγάζει και μια φωτογραφία. Ο Λάζαρος Γκόλες εδώ, ο συνεργάτης μου που είναι από τη στήλη των αθλητικών. Η Μαρία Πανταζή από την μαχητική τη στήλη. Και ένα σούπερ καλεσμένο που δεν ήρθε με το ποδήλατό του. Ναι. Θα το ήθελα όμως και αυτό, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ναι. Θα νιώθε και πιο διαφορετικά να μιλάει καθισμένο στο ποδήλατό του. Θα νιώθε μια άλλη ασφάλεια. Συγγνώμη, δηλαδή θα τον είχαμε τον καλεσμένο και θα καθόταν πάνω στο ποδήλατό. Όχι. Ή θα το, θα το είχαμε εδώ, θα ένιωθε μια ασφάλεια. Είναι το εργαλείο του, είναι το κομμάτι το δικό του. Το περσινό ποδήλατο που είχε. Το προπέρσινο. Το προπέρσινο. Κάτσε να πάρω λίγο από την αποθήκη να το φέρουν. Το έχω στη Χαλακακοπούλου. Καλά, εκείνο ήταν. Στην Μιχαλακοπούλου. Εντάξει, ναι. Άστο, μέχρι να έρθει, γιατί εκείνο ήταν. Ήταν για το σπίτι στο Λιβάδι. Ήταν για το σπίτι στο Λιβάδι. Ήταν για να πάει για ψώνια. Είχαμε ροζ ποδήλατο δηλαδή εδώ και το φέρουμε. Είχαμε διακοσμητικό, παιδί μου. Δεν το είχαμε για να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε. Καλησπέρα σα, κύριε Πρόεδρε. Πα. Οι αδυναμίες μου. Λοιπόν, δεν ξέρω. Σήμερα έχω μια πολύ παναθηναϊκή εκπομπή. Το τριφύλι, κίτρινη, να το φέρω βέβαια εδώ πέρα. Κίτρινη, θέλω να το παίξω αντικειμενικός, γιατί έχω θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ναι, έτσι, αλλά δεν το έχεις κάνει όμως τώρα για το θέμα αυτό. Απλά το έχεις κάνει για να πηγαίνει με το κοντράστ. Αυτά είναι υπό τις οδηγίες εδώ. Και εγώ επειδή έχουμε καταχύμωνο. Ναι, του καναλά. Καναλάρχη είμαι πια. Στο YouTube εννοώ. Το μαράκι δε. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Τι να λέμε. Κρυώνει ο καιρός ο σονού. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις ότι ρίχνει ξύλο ή ότι βαράει, θα πεις τι έγινε. Να σας πω, αν δεν έχετε καταλάβει, έτσι, για να σας πω λίγο και την ημερομηνία, γιατί τα έχετε λίγο χάσει, η επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα των Χριστουγέννων. Εκεί έχουμε φτάσει. Άρα ωραία, έχει αρχίσει λίγο και μπαίνει λίγο έτσι, το ζεστό το κλίμα. Αλλά η Μαρία είναι ένα στολίδι από μόνη της. Άρα στολίδι είσαι μόνη σου, ανάθεμα το μπόι σου, ανάθεμα τα μάτια σου που με έφεραν στη στράτα σου. Ωραία, να σας πω, έχουμε και ένα καλεσμένο, Καλέ, έχει μία ώρα, άστον να πάρει λίγο ανάσες. Μην τον βάζεις αμέσως και μου πνιγεί. Η Μαρία από τότε που ήρθε έχει ανεβάσει πολύ τον πι. Πάρα πολύ τον πήκε. Εγώ τον έχω ανεβασμένο, δεν μπορεί να δεν είχαμε αθλητικά εκτός τα δικά μου που ήταν μπάλα, ποδόσφαιρο και τέτοια. Και ήρθε η Μαρία. Βέβαια, όταν την είχα πρωτοδεί εγώ, όταν ήρθε, λέω: αμά, λέω μόδα θα κάνει, μόντελινγκ, κάτι, λέω, κάτι τέτοιο. Και λέει: όχι, λέει, θα παίζει ξύλο, λέει, θα ρίχνει ξύλο. Έτσι. Λέω: ποιο αυτό, αυτή η κοπέλα. Μου λέει: ναι. Μου λένε ναι, θα ρίχνει ξύλο. Λέω: γιατί. Όχι, έχει, θα έχει μαχητική η στήλη. Ναι, επειδή είχαμε το Δημήτρη μας πριν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η εμφάνισή σου δεν προτρέπει τώρα σε κοπέλα που ασχολείται με. Να σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, να σου πω κάτι, από την εμφάνιση δεν μπορεί να καταλάβει και πολλά. Λάζαρε, Λάζαρε. Εννοώ. Γιατί υπάρχουν και άλλες που φοράνε, ας πούμε, κουστούμια και βραδινά φορέματα και δεν παραπέμπουν στη δουλειά που κάνουν. Τι δουλειά κάνουν, δηλαδή. Γενικά. Δεν ξέρω που το πας, αλλά όχι. Η Μαρία τώρα έτσι όπως είναι, άμα σκοτώσει. Έπρεπε να δεις. Λοιπόν, πετυχαίνω πάλι όταν είχα πάει στη Ρούμελη. Θυμάσαι που είχα κάνει τα 220 χιλιόμετρα. Εκεί με το κρασί. Ναι, μου λέει. Ακού τι λέει. Μαράκι, μου λέει. Όχι με το κρασί, αυτό ήταν στην Εμέα. Τα ξέρει όλα την Εμέα. Κάτι απλό. Ναι, και γυρνάω και μου λέει. Μαράκι και εσύ εδώ. Καλά, εσύ έκανε. Με ποια έννοια τώρα το είπε το μαράκι και εσύ εδώ. Ότι και καλά. Μιχάλη, με ποια. Αυτή η γλάστρα. Γνωρίζει τα ρίγκ και στο. Πάλι. Ναι, και τι έγινε. 220 χιλιόμετρα. Ναι. Δεν το πίστευα ότι την είδα εκεί πέρα, γι' αυτό τη το είπα έτσι. Ναι, όχι να σε μένα. Θα έλεγες εσύ. Πες μου αλήθεια εδώ. Τώρα. Πες μου αλήθεια. Άμα την δεις σε ένα καφέ, σε ένα κλαμπ, οτιδήποτε. Θα πιστέψεις ποτέ ότι αυτή η κοπέλα κάνει μαχητικά αθλήματα. Εγώ μπορεί και να το πιστέψω. Έχει λίγο έτσι το μαχητικό. Κοίτα, δεν γυαλίζει το μάτι. Ναι, βέβαια, πώς θα τη γυαλίζει, λέει. Δεν γυαλίζει το μάτι. Δεν κοιτάω καθόλου, κοιτάω αλλού. Σε πολλούς γυαλίζει το μάτι. Λοιπόν. Παιδιά, έχουμε τον Μιχάλη Παπασάβα. Ωραία. Ο οποίος κατά κόσμον πρέπει να μάθουν όσοι ήδη δεν ξέρουν ότι. Ότι είναι πανελλήνιος πρωταθλητής στην ποδηλασία, κούρσα και
πώς το λένε, και mountain bike ή ποδήλατο. Η ορεινή ποδηλασία, ε. Ορεινή ποδηλασία. Εκπροσωπώντας τα πράσινα χρώματα. Τα πράσινα και κάποιε ομάδε που θα μα τα πει ο Μιχάλης. Μιχάλη, παρακαλώ, η κάμερα δική σου, πείτε μα. Ξεκινάει το δελτίο, Μιχάλη. Είμαι στην ομάδα Παναθηναϊκού τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πιο πολύ αγωνίζομαι στο mountain bike. Είναι ορεινό, χωμάτινο αυτό κομμάτι. Έχουμε κάτι μαγικά βιντεάκια που θα τα δούμε. Θα τα δούμε, έτσι. Ναι, βεβαίως. Είναι μέσα στα δάση, στα μονοπάτια. Η προπόνηση πιο πολύ κάνουμε στον δρόμο για να φτιάξουμε την αντοχή μας και τη δύναμη και να. Όλα αυτά. Και ο δρόμος, βέβαια, πρέπει να συμπληρώσω εγώ ότι εδώ που ζούμε, τουλάχιστον ο δρόμος είναι λίγο mountain. Δηλαδή ναι. Δεν είσαι και πολύ μακριά από το mountain. Οι συνθήκες, ναι. Και πολλές φορές οι συνθήκες είναι και λίγο πιο έτσι από ό,τι είναι ανώμαλες, στο βουνό. Ναι, είναι επικίνδυνα λίγο. Γενικότερα ξεκίνησες κατευθείαν με το ανώμαλο, δηλαδή εννοώ με το mountain. Γιατί η Μαρία δεν μπορεί να μιλήσει. Κοίτα να δεις, εγώ το είχα πει, έκανα δρόμο και μόλις έκανα το ανώμαλο. Σου βγήκε αυτό που έπρεπε. Μου βγήκε αυτό, ήταν αυτό που έψαχνα. Όχι στην κανονική. Εννοώ ότι αν ήθελε να ξεκινήσει με τα δύσκολα ή αν πήρε την κούρσα, την απλή και στην πορεία αυτό άλλαξε. Από πολύ μικρός άρχισα με το χωμάτινο. Ήσουν δηλαδή από τα παιδάκια εκείνα που το ποδήλατο ήταν ο αχώριστος φίλος του όλη μέρα. Ποδήλατο, θέλω μαμά ποδήλατο και ποδήλατο στην γειτονιά. Έτσι ακριβώς. Άρα εσύ κάνεις ποδήλατο, περίμενε. Κάνεις ποδήλατο, ξέρω εγώ, από πολύ μικρός. Δηλαδή σε ηλικία, όταν λέω ποδήλατο, έχει πήρε ένα ποδήλατο. Άρχισε το 1996. Δηλαδή, λίγο πιο. Σε ομάδα. Πόσο χρόνο ήσουν, δηλαδή, ξέρει να τσεκάρει. 17, 16. Α, αλλά όταν ήσουν πιο μικρός, έκανες. Μέχρι να φτάσει εκεί που θες. Να σου πω. Και ξεκίνησε με το ποδηλατάκι σου ως παιδί. Καμία σχέση όμως να το κάνεις αυτό επαγγελματικά ή έστω ερασιτεχνικά. Ποδήλατο. Ποδήλατο, απλά βόλτες, πλατείες. Τέτοια πράγματα. Τι πήγες να πεις, Λάσαρε? Οι διακρίσεις που έχει. Δηλαδή εδώ, στην Ελλάδα, οι διακρίσεις που έχεις. Το 99 ήμουν κυπελούχος Ελλάδος στο χώρο του mountain bike. Με τα πράσινα χρώματα. Όχι, με άλλα χρώματα, μπλε, άσπρα, στον Παράδεισο Μαρουσίου. Παράδεισο, ναι, ωραία. Από εκεί άρχισα κιόλας. Με τον Παναθηναϊκό πότε? Παναθηναϊκός ήμουν από μικρός εγώ, λόγω ποδοσφαιρικά. Είδες τη σούφερα, έτσι. Δεν έχεις παράπονο. Δεν έχεις παράπονο. Προπονητής μου ήταν κάποιος στο χώρο της ποδηλασίας, ο οποίος ήταν στο Παναθηναϊκό. Ποιος είναι? Ο Γιώργος Κατσέλης ήταν τότε. Να σου πω, το πρόβλημα της ποδηλασίας πλέον, όχι πλέον μάλλον, είναι στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, εκεί υπάγεται. Είναι στον Εραστέχνη, ναι. Στον Εραστέχνη, ναι. Παναθηναϊκό, έτσι. Στον Εραστέχνη. Σας βοηθάει εκεί ο Εραστέχνης Παναθηναϊκό? Ειδικά τον τελευταίο καιρό βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μας έχουν δώσει δικό μας χώρο και προσπαθούμε να κάνουμε μια καλή δουλειά. Και πού σας έχουν δώσει χώρο? Μας έχουν δώσει ένα χώρο αυτή τη χρονιά στο κέντρο της Αθήνας. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και τις συναντήσεις μας. Όταν λες χώρο εννοείς. Όταν λες χώρο εννοείς σαν προπονητήριο, δηλαδή που βάζεις τα ποδήλατα πάνω και κάνεις. Όχι, όχι, χώρο συναντήσεων, να κάνουμε να οργανώνουμε τους αγώνες μας, με τον προπονητή, τις εκδηλώσεις, όλα αυτά. Ωραία. Για τις προπονήσεις σου. Προπονήσεις είναι προσωπικές. Τις κάνω μόνος μου, έξω στον δρόμο. Δεν υπάρχει κάποιο ποδηλατοδρόμιο δηλαδή ή κάποιος χώρος? Υπάρχει στο ΆΚΑ ποδηλατοδρόμιο κλειστό, το οποίο το χρησιμοποιεί κάθε ομάδα όποτε θέλει, αλλά το κανονίζει με την ομοσπονδία και με το... Από οικονομική ενίσχυση. Στην ομάδα ή σε αθλητές? Ναι, από το σπίτι του, την τράπεζα του, τη δουλειά του. Όχι, όχι, ότι και καλά όταν πηγαίνεις σε αγώνες, αν υπάρχει κάποια χορηγία, δηλαδή αν σου πληρώνουν τα έξοδα να πας σε κάποιο αγώνα. Και θα σας πω ότι έχουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα αγώνες. Ξέρει και ο κόσμος, ξέρουν και τα παιδιά. Εγώ ασχολούμαι με τον Παναθηναϊκό έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Και εγώ όντας Παναθηναϊκός από μικρός. Αλλά επειδή ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Και μάλιστα τρανταρή απόδειξη και οι αλλαγές τώρα, τελευταίες διοικητικές αλλαγές που είχαμε και όλα στο κομμάτι αυτό. Δεν πάμε και πολύ καλά γενικά. Δεν, και οικονομικά, αν και υπάρχουν επιφανείς οικογένειες, όπως η οικογένεια του κυρίου Γιαννακόπουλου, η οποία χρόνια τώρα βοηθάει. Ήταν ο αιμοδότης του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και έχω στεναχωρηθεί πολύ όμως. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, εάν οικονομικά, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα υπάρχει. Και με την αλλαγή της διοίκησης του Εραστέχνη, αν βοηθιέστε οικονομικά οι αθλητές. Γιατί ξέρω και από άλλα επίπεδα. Βοηθήσαμε σε κάποιο βαθμό από, και από το εξωτερικό, που υπάρχουν κάποια γκρουπ και ομάδες φιλάθλων και από αυτά, στέλνουν οικονομικές ενισχύσεις. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας πιο πολύ είναι προσωπικό το... Μιχάλη, να γίνει τη δουλειά, ξέρω, στον καθένα. Σαφώς και να βοηθήσει αυτό που κάνει, να το ενισχύσει.
Είναι ένα άθλημα, είναι μια έτσι αγάπη, η οποία είναι λίγο δαπανηρή. Γιατί ναι. δεν είναι ένα ποδήλατο που το παίρνει και πα βόλτα. Τα ποδήλατα αυτά είναι πανάκριβα. Χρειάζονται πολύ ιδιαίτερες εξονυχιστικές συντηρήσεις. Αλλά πέραν από την καθημερινότητά σου, όποιο αθλητικό έτσι, μονοπάτι και να έχει ακολουθήσει, όσον αφορά την υγιεινή σου, τη διατροφή σου, το έκανε πάντα. Αλλά έχεις το ποδήλατο, έχεις τον εξοπλισμό σου, έχεις τον ντύσιμό σου. Είναι πολλές φορές πιο ακριβό από το να ντυθείς με ένα αρμάνι κουστούμι. Τη διατροφή όλη που η διατροφή λέει ότι μπορεί να ήταν και μπασκεμπολίστας, πάλι τα ίδια θα έκανε. Αλλά είναι ένα κόστος που δεν στον δίνει μια ομάδα. Δηλαδή, εγώ αν είμαι στον Παναθηναϊκό, τις τσάντες μου, τις μπάλες μου, τα έτσι μου τα λένε, μου τα δώσει η διοίκηση. Φυστά. Δεν θα πάω να πάρω εγώ το παπούτσι που μπορεί να έχει και 500 και 1000 ευρώ που λέω στη 200. Εσύ όμως θα το πάρεις μόνος σου. Φυστά. Ή τώρα εσύ σαν πρωταθλητής και ένα όνομα στην πιάτσα σου με πάνω στον αθλητικό σου κομμάτι, μπορεί να έχεις ένα-δύο σπόνσορ, εσύ όμως δεν θα έχεις και 100 γιατί είμαστε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Ναι, έτσι είναι ακριβώς όπως θα λες. Αυτό το πράγμα όμως μπορεί να το κάνει ο καθένας. Δηλαδή, εγώ θέλω να ασχοληθώ, ας πούμε, λέμε με το αθλητικό μονοπάτι της ποδηλασίας. Ναι. Πόσα χρήματα θα πρέπει να ξέρω εξ αρχής, όχι για επαγγελματικά, όπως εραστεχνικά να έχω δύο πράγματα. Ναι, θέλω ένα καλό ποδήλατο, θέλω ένα καλό παπούτσι. Ποια είναι τα πράγματα που θα χρειαστώ? Σίγουρα εξοπλισμό σε ρούχα. Όλα αυτά σε ένα έτσι συνοπτικό κόστος πόσο μπορεί να είναι για ένα νέο. Άλλο βέβαια το ποδήλατο και άλλο τα ρούχα. Έτσι. Είναι να πάρεις ένα μέτρο ποδήλατο, ένα κράνος, παπούτσι και ρούχα, θες. Έλα, θες αρχίσουμε... το, μην τρέπεσαι. Μπορούμε να αρχίσουμε από τα 500 ευρώ μέχρι και 1000, ξέρω εγώ, για να... Ναι, παιδιά, δεν είναι πολύ, δεν το παίρνεις για ένα χρόνο. Ναι, το έχεις για πάντα. Για πάντα. Κάτσε, ο φίλος μου εδώ πέρα είναι μετριοπαθής. Εγώ έχω ακούσει άλλες τιμές, έτσι. Καλά, δεν πάω πιο πολλά. Σίγουρα, πάρα πολλά. Εσένα το δικό σου ποδήλατο, για ένα μέτριο ποδήλατο έχω μάθει για 1,5 και 2 χιλιάρικα, για μέτριες κατηγορίες. Για μένα έχει παίρνει πολύ καλό ποδήλατο. Πια, τώρα. Α, καλά, τώρα το πια, ναι, κατάλαβα. Ναι, λόγω κρίσης που έχουν πέσει τιμές και αυτό. Εσένα, ας πούμε, το ποδήλατο στο παρέχει κάποιος χορηγός, κάποιος σπόνσορας ή έχεις αναγκαστεί και έχεις αγοράσει το ποδήλατο? Γενικά έχω δικά μου ποδήλατα και από εκεί και πέρα. Έχεις κάποιο δικό σου χορηγό? Ναι, έχω το. Αυτό το παιδί εδώ πέρα, το Παναγιώτη. Είναι το Σάκλαν, το κατάστημα στον Άγιο Στέφανο. Και προσπαθεί και ο παιδί. Ο οποίος σε βοηθάει, ξέρω εγώ, ναι, μεταξύ. Όσο μπορεί και. Γιατί, αυτά. Παιδιά, έχω δει ότι είναι κάθε εβδομάδα που σχεδόν. Εμπορεύονται έχει... ποδήλατα. Εννοείται, είναι μαζί. Είναι μαζί. Η Σάκλαν είναι και γνωστή, σαν φίρμα δηλαδή τουλάχιστον. Το δικό σου ποδήλατο, αν επιτρέπετε, πόσο κοστίζει? Πόσα κοστίζει, είναι, δεν μας κοστίζει γύρω στα 7 χιλιάρικα. Μάλιστα. Εγώ γι' αυτό είχα μάθει για ένα μέτριο ποδήλατο. Είναι το καινούργιο Mercedes ή έχεις ένα ποδήλατο? Γιατί είναι τόσο ακριβά όμως εσύ? Γιατί κάνουν... Είναι από αθρακονήματα, ειδικά μέταλλα, είναι πολύ λαφριά. Δεν είναι πολύ βαριά. Έχει τεχνολογία. Έχει γίνει μελέτη πάνω σε αυτό και γι' αυτό το κόστος... Αυτό δηλαδή το αγοράζεις... Έχει μπρος-πίσω αναρτήσεις, έτσι όπως με βρίσκεις, Μιχάλη, σε παρακαλώ. Υπάρχει και αυτό, αλλά εντάξει, το δικό μου ποδήλατο δεν έχει μόνο μπροστά ανάρτηση. Θεωρείται ένα ποδήλατο βουνού. Αυτό το διαλέγεις, το επιλέγεις σύμφωνα με τα δικά σου χαρακτηριστικά. Ναι, τα ποδήλατα είναι, πάει και με το ύψος και με αυτά. Α, με νούμερα. Medium, small, δηλαδή, large. Είναι έτσι ακριβώς. Ναι, είναι αυτό και είναι ανάλογα αν θες να κάνεις μονοπάτι, αν θες να κάνεις βράχη, αν θες ναι, να κάνεις. Ναι, downhill, cross country, enduro αγώνες γίνονται. Είναι πολλά. Ποιο ακριβώς είναι το άθλημά σου, τι ακριβώς κάνεις? Εγώ κάνω πιο πολύ cross country, είναι διαδρομές cross country. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, το country και cross country, τι εννοείς? Είναι αγώνες βουνού με μονοπάτια, τεχνικά, κατηφορικά, ανηφορικά, δασικούς και τέτοια. Μάλιστα. Αυτό είναι και μία, άλλος... η καθημερινότητά σου και η δουλειά σου είναι κάτι διαφορετικό? Δουλειά μου είναι, ναι, τέλειως διαφορετικό. Είμαι οδηγός σε μια εταιρεία και... δουλεύω. Άρα είναι και μία εξόρμηση που κάνεις και μία εκτόνωση και ξεφεύγεις, έτσι, δεν είναι και σε τέτοια τοπία. Ναι, στην Αθήνα έχουμε, πώς κάνουν, ας πούμε, κάνουν τα track days, ας πούμε, αυτοί που τα έχουν στο μηχανοκίνητο εξοπλισμό κτλ. Έχουμε μέρη που μπορείς να πηγαίνεις το Σαββάτο για 3-5 ώρες, όχι να φεύγεις εκτός. Πολλά μέρη. Και να απασχολείσαι. Για πες μας, γιατί εγώ ξέρω τα βασιλικά κτήματα. Ναι, αυτό είναι το πολύ ωραίο μέρος, με πολλά μονοπάτια, πολύ πράσινο, πολύ ωραία φύση. Υπάρχει ο Μυτός, πάλι εκεί έχει πολλά μονοπάτια, πιο τεχνικά. Πιο πετρόδι, ας πούμε, πιο σιροπυρηνικό. Από εκεί βαριμπόμπι έχω μάθει. Ναι, τα βασικά κτήματα είναι βαριμπόμπι. Ναι, ναι, ναι. Και μια φορά το Μιχάλης προσφέρεται για πόρτες. Αλήθεια λες, και τι κάνεις εκεί? Τρώω. Τρώει. Σε τι τα βέβαια.
Βαϊμόπι. Χριστέ μου, μ' αρέσει που κάνουμε. Και τι κάνεις, λέει. Μ' αρέσει που κάνουμε έτσι. Παιδάκι, ωραία. Ναι, ναι, όταν θέλω να ξεκινήσω μια σοβαρή κουβέντα, ρε παιδί μου, και μου το. Ναι, στο. Προχώρα, σε συμπληρώνω. Σε συμπληρώνω. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό όλο βέβαια θέλει κάποια έτσι, αν το θέλει, προπόνηση εβδομαδιαία, καθημερινή. Δηλαδή το ποδήλατο, έχω πάρει το δημοσιογραφικό. Το ποδήλατο, α πούμε, είναι κάτι το οποίο όπω εγώ για το γυμναστήριο θα πάω σίγουρα 5 φορές την εβδομάδα. Παραπάνω όχι, αλλά 5 ναι. Ποδήλατο. Εσύ λες ότι πρέπει να πάω 3 φορές την εβδομάδα, να μην χάνω την κίνηση. Ναι. Όχι, θέλει καθημερινά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Γιατί άλλο δεν πάει σε ένα καλό επίπεδο. Τι... Για να είσαι σε ένα καλό επίπεδο, θέλει καθημερινά. Πρέπει να κάνεις, εγώ κάνω ένα ρεπό κάθε Δευτέρα, γιατί πάντα έχουμε κάποιον αγώνα την Κυριακή. Και... Αλλά θέλει καθημερινά. Άμα θες να είσαι σε κάποιο καλό επίπεδο, άμα θες να είσαι πιο χαλός, κάτσε. Μετά από πολλή ποδηλασία, τα πόδια για κάποιες ώρες, ας πούμε, είναι όρθια πάνω και δεν μπορώ να μην μου μιλάτε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, αλλά. Καλά, τώρα ο άνθρωπος κάνει πρωταθλητισμό, ρε εσύ. Και πάλι. Αυτός θα κάνει χαλάρα τα 200 τώρα, χιλιόμετρα, λες και πας μέχρι τη γωνία, εσύ. Κάπως έτσι. Το ποδήλατο, κάποια στιγμή στα τελευταία αυτά χρόνια, είδαμε ότι είχε τίνει να γίνει τρόπο ζωή. Δηλαδή, όλοι σου λέγανε: ναι, εγώ πάω με ποδήλατο στη δουλειά μου. Είχε πάρει πολύ άνθηση πριν 3 χρόνια. Όλοι παίρνανε ποδήλατο, το ξέρετε. Ναι, ήταν πολύ. Μετά ξαναχάθηκε τώρα. Πάλι δεν βλέπω πάλι πολλού. Είχαν φτιάξει ποδήλατοδρόμου. Μπράβο. Καλά, πού μου ρε Αλέξανδρο, δε στην Αθήνα. Αν είχαμε ωραίες ποδηλατοδρόμους και είχαμε λίγο πιο φλάτ επίπεδο, ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι πολύ περισσότερος κόσμος θα ήταν. Δηλαδή, γύρισα τώρα από Ολλανδία και ήταν όλοι 80χρονοι, ας πούμε, με το ποδήλατο. Και λες, κοίτα να δεις τι γίνεται. Αλλά εκεί είναι φλάτ, είναι όλοι οι δρόμοι για ποδήλατο και είναι ενδεικτικό. Να σου πω κάτι. Κάτσε, όταν λες όλοι οι δρόμοι. Έχει παντού ποδηλατοδρόμους. Παντού έχει το δρόμο του. Όχι, όπως εδώ πας στην Ποσειδόνος κάτω. Του δρόμου. Και μέσα στην Ποσειδόνος ο άλλος πηγαίνει δίπλα με 160 και περνάει δίπλα από το ποδήλατο και λες τώρα ποιος θα φύγει. Βέβαια, δεν είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν ειδικά φανάρια για ποδήλατα έτσι. Στην Ολλανδία είναι. Να σας πω ότι γίνει και λίγο μόδα και αυτό μου αρέσει. Φυσική μόδα με την έννοια ότι έχω δει βράδυ. Έχει πολύ μόδα. Που μαζεύονται 15-20 άτομα και ξεκινάνε με το ποδήλατο το απλό, πάνε μία βόλτα παραλιακή και γύρω στα σπίτια του. Ναι, κρατάει κάποιες ώρες. Μετά πάμε για σουβλάκια. Το ποδήλατο είναι ο τρόπος για να πας στο σουβλάκι. Ναι, και για να χάσει μετά το σουλάκι μέχρι να ξαναγίσει, θα πάει στο σπίτι σου. Κάθε μέρα υπάρχει μια εκδήλωση τέτοια που λες. Είναι όπως παλιά είχαν την τρέλα με τις μηχανές και τα αυτοκίνητα εκεί στη Βουλιαγμένη, που γινόταν ο Μανικός. Τις κόντρες που λέμε και τις σούζες και τα λοιπά. Τουλάχιστον τώρα αυτό είναι πιο. Στα ποδήλατα γίνονται κόντρες. Δηλαδή με αυτή την έννοια. Κόντρες με αυτή την έννοια, όχι, μόνο στους αγώνες. Στους αγώνες όμως, ξέρεις τι κόντρα έχουν. Είσαι της ταχύτητας ή της απόστασης. Δηλαδή, εννοώ, ρε παιδί μου, είναι διαφορετικό να τρέχεις 100 μέτρα ταχύτητα και άλλο να τρέχεις 20 χιλιόμετρα χαλαρά. Υπάρχουν μικροί αγώνες, υπάρχουν και μεγάλες. Χρονομέτρηση κάνουν, δηλαδή, ένα λεπτό, ένα λεπτό, να βάλω ένα μπράβο στον εαυτό μου. Δηλαδή. Τώρα τι είπε, δεν έχω καταλάβει. Είπε να βάλει ένα μπράβο στον εαυτό του. Ναι, είπα, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις 100 μέτρα ταχύτητας από το να κάνεις 10 χιλιόμετρα χαλαρά. Είναι άλλο έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν αυτά που λέμε τώρα. Υπάρχουν αγώνες. Έντασης, αγώνες ταχύτητας, απόστασης, αντοχής, υπάρχουν πολλά τέτοια. Σε έναν μεγάλο δρόμο, σε ένα χιλιόμετρο, ας πούμε, αγώνα, δίνουμε στην αρχή και χαλαρώνουμε στο τέλος κατά τη δική σου... Κάνε τώρα δική σου την κρέμα ημέρας ματιών ή σέρουμ της εταιρείας Profil με 25 ενεργά συστατικά και υαλουρονικό οξύ νέας γενιάς. Γάλα γαϊδούρας, αλόε, τζοτζόμπα, καριτέ, 100% ανθόνερο πορτοκαλιάς είναι μόνο λίγα από τα συστατικά μας. Τώρα μόνο με 23,99 από 50 ευρώ το κάθε προϊόν. Και αν πάρεις 2 προϊόντα, το τρίτο εντελώς δωρεάν. 2-10-81-30-003. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου, χωρίς έξοδα αποστολής και μόνο με 23,99. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Κόνας που ξεκινάει από τη Βόρεια Ελλάδα και διασχίζει την οροσειρά της Πίδου από βουνά.
Γίνεται για 8 ημέρες, υπάρχει και τριήμερο στις τελευταίες 3 ημέρες και μόνο ημέρο. Εγώ εκεί λέω να πάω. Είναι πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραία τοπία. Να πάω, Μιχάλη, πιστεύεις θα καταφέρω. Πώς τη βλέπεις τη Μαρία, δηλαδή το έχει αυτό, με το ποδήλατο. Το έχει, έχει καλή αντοχή, είναι δυνατή. Την τεχνική να φτιάξουμε και τέτοια. Έχει αντοχή πάντως, έτσι. Πολύ αντοχή, έχει πολύ καλή αντοχή. Λόγω της, του αθλητισμού. Ναι. Γενικότερα έχει να κάνει με τα κιλά η αντοχή. Τα κιλά επηρεάζουν πάρα πολύ το ποδήλατο. Και ναι, μας κόβει λίγο την επίδοση. Άρα πρέπει να χάσω κιλά. Αυτό ήταν. Αυτό το λέει για μένα, μόνο για σένα. Για σένα τι καλέ να πούμε. Εγώ κόβω λίγο αέρα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τώρα πριν τον Μιχάλη, σαν στους δύο. Ποιο είναι το πιο βασικό πράγμα που πρέπει να δεις ακριβώς κατά την αγορά του σε ένα ποδήλατο? Ποιο είναι το πιο? Το πιο βασικό πράγμα. Το δικό μου είναι να είναι μαύρο, να είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο. Για σένα. Να έχει ανάρτηση μπροσπίσω και να μου το κάνει δώρο ο χορηγός. Ευχαριστώ. Εσύ. Καλό αυτό. Εμένα να έχει μοτεράκι, να μην κάνω πεντάλι. Υπάρχει. Υπάρχει. Μάζαρ υπάρχει. Υπάρχει. Ηλεκτρικό υπάρχει. Παιδιά, λοιπόν, να σας πω κάτι. Θυμάσαι που είχα πάει στο Μέναλο και βγήκαμε τις καλύτερες. Άκου, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα. Και θέλω παρέα μαζί με τη Μαρία. Υπάρχει και διπλό. Θέλω ηλεκτρικό και δίπλα μαζί με τη Μαρία. Και πιο πίσω υπάρχει και ο παγωτατζής να σας ακολουθεί. Θέλω να πω κάτι, παιδιά, για το Μιχάλη. Εγώ το συμπαθώ, συγγνώμη. Τον αγαπάω τον Μιχάλη, τον ξέρω και χρόνια, ξέρω εγώ κτλ. Τώρα τον ξανασυνάντησα εδώ στα ποδήλατα. Οκ. Okay. Πάμε εμείς σε έναν αγώνα στο Μέναλο. Θυμάσαι που είχα πει στο Μέναλο. Το Νοέμβριο, Οκτώβριο, πότε ήταν. Στο Μέναλο. Στο Μέναλο, στο βουνό. Στην βουνό. Βιτίνα, και πάμε εμείς, ήταν ο πρώτος μου αγώνας. Βουνό, ναι, ναι. Στο βουνό, μόνο βουνό. Τέλος πάντων. Πάμε εμείς χαλαρά. Εκεί στην παρέα μου τρώγανε, κάνανε. Άντε να ξεκουραστούμε λίγο. Εγώ ξέρεις να αρχίσω τις φωτογραφίες τώρα, καταλαβαίνεις. Κλασικά. Και σε κάποια βάση σε φτάνουμε σε κάποια χιλιόμετρα και λέει: παιδιά, δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Ο πρώτος τερμάτισε. Τι έγινε? Ο πρώτος είχε τερματίσει. Και λέω: συγγνώμη, ρε παιδιά, με μηχανάκι πήγε. Και μετά βλέπω ότι αυτός ήταν ο πρώτος. Και λέω: κάτσε, ρε παιδιά. Δηλαδή του λέω: ρε φίλε, με μηχανάκι εμείς γιατί να μην τερματίσουμε? Γιατί δεν είναι και μετά μας κόψανε τον αγώνα. Αυτό και μας γυρίσανε. Είναι μια Iron Barbie. Έτσι, σωστά. Έτσι, δηλαδή, πες μου, ρε Μιχάλη, εκεί, σε αυτόν τον αγώνα. Μετά πάω στο Strava, πατάω, κοιτάω το χρόνο του. Λέω, Χριστός και Παναγία. Πραγματικά πήγες με μηχανή. Όχι, εντάξει. Τι είναι το ποδηλατό σου, μπορώ να έχω το ποδηλατό σου? Στο δώσω να το δοκιμάσεις και να μου πεις. Εντάξει, ο κύριος Άικλαντ να μας δώσει ένα τέτοιο ποδηλατάκι. Το δικό σου, Μαρία, πόσο έχει το ποδηλατό? Το δικό μου μου είχε δώσει εμένα ο κύριος Παλαμάρης. Από την, πώς το λένε, από τη Σαλαμίνα, ένα που είχε 5,5 χιλιάρικα, αλλά το γύρισα πίσω. Ήταν χορηγία, χορηγία για τον αγώνα. Τώρα, σε επόμενο αγώνα, μα ξαναζητήσω, δεν θα μου πει όχι, φυσικά. Θέλω λοιπόν να πω στην ερώτησή μου και έτσι και απαντάω. Θέλω να πω λοιπόν το σημαντικότερο πράγμα στο ποδήλατο, μια και έχω κάνει απίστευτα. Ναι, εδώ μαζί μου, εδώ μαζί μου έχει μάθει. Ήμουν από του πρώτου που τα παρουσίασα. Θυμάσαι, Λάζαρε, το βίντεο μου το φοβερό, μπορεί το δείτε και στο ίντερνετ. Έχω βεβαίως και έχω κάνει τα πάντα. Έχω δείξει το πρώτο ποδήλατο που ήρθε, το μηχανοκίνητο, και μέχρι πόσα κιλά μπορεί να σηκώσει και τα λοιπά, και που κλείνει και που γίνεται βαλιτσάκι. Έχω δει ποδήλατο βαλιτσάκι. Που το παίρνει, μπαίνει στο μετρό και όταν βγεις από το μετρό έχεις ποδήλατο. Όλα έχουν περάσει από τον Αλέξανδρο Πεντρίδη. Δεν λέει ψέματα, έτσι. Όχι, βεβαίως. Λοιπόν, το πιο σημαντικό πράγμα λοιπόν στο ποδήλατο είναι η επιλογή της σέλας, πρέπει να σας πω. Της σέλας. Όταν γελάσουν, αλλά δεν ξέρουν όμως, Μιχάλη. Διότι εάν η σέλα δεν είναι αυτή που πρέπει ανάλογα για τον αναβάτη, ο αναβάτης έχει χάσει το 50% της δύναμής του και της αποτελεσματικότητάς του. Και επίσης δεν έχει να κάνει με το γυναίκα ή άντρας, με το αν η σέλα είναι μυτερή, λεπτή, αν έχει πτερήγη, αν δεν έχει. Είναι πώς μπορεί να κάτσει κάποιος. Ναι. Και επίσης έχει να κάνει με το αν κάθεται σε όρθια θέση ή σε τέτοια θέση ή δεν ξέρω εγώ τι, για το πόσο η σέλα πρέπει να είναι πίσω ανοιχτή ή μπροστά μυτερή. Σωστά τα λέμε. Υπάρχουν νούμερα σέλες και διαστάσεις. Και για το γυναικείο και για το ανδρικό φύλλο είναι διαφορετικά. Σωστά. Το μετράμε αυτό, υπάρχει αυτό ένα μηχάνημα. Είναι και κατά την επιλογή, Μιχάλη, και του καθενός από εμάς. Έτσι δεν είναι? Είναι δηλαδή, και τον βολεύει. Δεν είναι μόνο αν ο ποδηλάτης είναι άντρας ή γυναίκα. Κοίτα, είναι και τι βολεύει κούρσα, εσένα. Άλλο κούρσα, ναι, άλλο ομάδα. Υπάρχουν σέλες μαλακές, σκληρές, ελαφριές, λίγο πιο βαριές. Γιατί κοιτάμε και τα γραμμάρια σε αυτό. Ο επόμενος αγώνας σου πότε είναι? Την Κυριακή έχει διάφορους αγώνες βουνού. Α, βουνού και. Έχει πολλούς αγώνες. Σε αυτούς τους αγώνες αγωνίζεσαι δηλαδή με τα χρώματα του Παναθηναϊκού? Σε κάποιους ναι, σε κάποιους με τα χρώματα του χορηγού. Να είμαστε. Α. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή έχεις αυτό το δικαίωμα να αγωνιστείς και ναι, σε άλλους αγώνες. Υπάρχουν αγώνες που γίνονται της Ομοσπονδίας, η διασυλλογική που λέμε, που γίνεται με δελτία Ομοσπονδίας. Υπάρχουν και οι Open. Αθλητών, ναι. Και οι Open. Οι Open μπορεί να τρέξει οποιοδήποτε, και εσύ, ο καθένας.
Όπως και η Μαρία. Τι τρέχεις και εσύ. Και τρέχεις με όπως... Ρε, παιδί μου, η Μαρία γίνει... σταμάτησε να είναι πια στα ring. Μόνο στα ring πάω που με φωνάζουν στο εξωτερικό σαν σπάνι. Ναι, η Μαρία πλέον είναι ποδηλάτρια και του χρόνου και κορίνα. Κορίνα. Θα ξεκινήσει τις κορίνες, θα αλλάξει τελείως. Θα πας σε κάτι πολύ πολύ πιο άσχετο. Τι το σταμάτησε το ξύλο. Όχι, δεν το έχω σταματήσει το ξύλο. Όχι, το ξύλο το δίνει. Δίνω. Με φωνάζουν στο εξωτερικό τώρα πια. Δεν φωνάζουν. Δεν παίζω αγώνες. Είναι να παίξει. Ρε παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα. Με φωνάζουν. Είχα πάει τώρα Σουηδία. Μετά τη Σουηδία είχα πάει τώρα Ολλανδία. Με φωνάζουν, έχει κάποια κοπέλα αγώνα και με φωνάζει σαν κάτι. Σε έναν ποδηλατικό αγώνα, έτσι για να τη σπάσω. Θέλω να έρθω κι εγώ για να δει ότι μπορεί να μην μου φαίνεται, αλλά έχω φοβερή αντοχή. Στο ποδήλατο. Στο ποδήλατο. Πετρίτη, τι ποδήλατο θα πάρεις πρώτα. Γιατί έχει ωραίο κόσμο, Αλέξη, δεν θα σας αρέσει ο κόσμος. Και θα δεις ότι όλοι, μόνο με την ώρα που θα κάνουν για να με φωτογραφίσουν, θα βγω πρώτος. Να σου πω όμως κάτι πρόβλημα που θα έχεις. Τι. Δεν θα βρεις ποδήλατο με τη σέλα που θέλεις. Έχω επιλέξει τη σέλα. Μπείτε στο YouTube και πατήστε Αλέξης Πετρίτης ποδήλατο να δείτε το βίντεο με τη σέλα. Καλά, εγώ θα μπορώ να το δω έτσι. Έχει τη σέλα. Που επέλεξα εγώ. Παιδί μου, υπάρχει στο YouTube. Εντάξει. Είναι γυαλιστερή, πώς είναι. Είναι. Καταρχήν είναι στρασάκια, γκλίτερ. Μοσκίνο, μοσκίνο είναι. Τι είναι, μοσκίνο. Πλάκα κάνω. Ξέρεις τι ποδήλατο έχει επιλέξει. που είναι και πολύ καλές μηχανές. Και όμως. Και πανάκριβο. Και όμως εκείνο. KTM. Όχι, όχι. Πες μου μια άλλη μάρκα. Υπάρχουν πολλές. Και αυτοκίνητο πολύ δυνατό. Ντουκάτι. Ντουκάτι. Υπάρχει. Υπάρχει ποδήλατο. Τι ντουκάτι. Υπάρχει. Ποδήλατο. Παρακαλώ πολύ. Εγώ με τι νομίζεις ότι κυκλοφορούσα στις καλοκαιρινές μου διακοπές. Α, Χριστέ μου. Με ντουκάτι. Λάζαρε. Και παπούτσι είχα πάρει. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Είχα πάρει και. Ωραία. Και λοιπόν, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Του χρόνου του Σεπτέμβριου. Όχι γάμου μόνο γιατί έχω ακυρώσει τρεις για την επόμενη χρονιά. Το ξέρεις, αφού με ξέρεις. Το ξέρω. Του χρόνου το Σεπτέμβριο θα πάμε στον Άθλο της Ρούμελης που είχα περάσει μαγικά. Δηλαδή θα περιμένω για να πάω με τα παιδιά του χρόνου το Σεπτέμβριο. Σου δίνω την ευκαιρία να προπονηθείς μέχρι τότε για να κάνουμε τα 220 χιλιόμετρα. Ναι. Θα έρθει και ο Λάζαρος κλείσει το 7 άτομα. Έχει ταβέρνα φαΐ εκεί. 7 άτομα. Και μετά και πανηγύρια και χορεύουν και στα πανηγύρια. Εκεί θα πάω. Εκεί θα πάμε. Εκεί και αν θα πάω είναι σίγουρο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα πάμε να δούμε. Θέλεις να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους που και στο Πανελλήνιο και σαν πρωταθλητής ήταν δίπλα σου, σου έδωσαν το. Αν το θέλεις, τη δύναμη να συνεχίσεις, είναι ακόμα δίπλα σου. Αυτό μπορεί να μην είναι απαραίτητα χορηγή. Δηλαδή, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό και την οικογένειά μου που με κρατάνε έτσι και όλα καλά. Ναι, το καλύτερο είναι. Εγώ θα ήθελα πριν να σε ευχαριστήσω, Μιχάρης, να μου υποσχεθεί άλλη μια προπόνηση, γιατί έχουμε κάνει μια προπόνηση. Mm-hmm. Να μου υποσχεθεί τώρα εδώ στον αέρα προπόνηση. Τέλος. Και θα ήθελα και να έχουμε τον καλύτερο. Το να το δείξω αυτό με την προπόνηση με την Μαρία Πανταζή. Θα σου στείλω. Ναι, να σου πω κάτι. Να έχουμε τον καλύτερο για να μην μάθει από τον καλύτερο. Εγώ που θα μάθει. Εννοείται. Για να έχει ένα στόχο. Για και να... τώρα για να σε ρωτήσω και αυτό έτσι. Ναι. Κλείνοντας τελικά, ακόμα και το ποδήλατο, ξέρεις, το πιστεύω για πολλά αθλήματα. Mm-hmm. Είναι θέμα να γεννηθείς με αυτήν την τάση προς αυτό το. Γιατί πλέον είναι άθλημα. Έχω αλλά... περάσει και από άλλα αθλήματα, εγώ και. Α, έχει κάνει και Μπραζίλια το γόρι. Δοκίμασα και κάποια πράγματα. Μπραζίλια, αυτό που παλεύεις στο έδαφος. Ναι. Μοιάζει με το. Δεν έχει σχέση με το MMA. Αλλά όχι όρθιο. Μόνο το έδαφος. Είναι συνδυασμός. Δοκίμασα, πέρασα από διάφορα, από 2-3 αθλήματα, άλλα για χρονικά διαστήματα 6 μήνες, ένα χρόνο, αλλά κατέληξα στο ποδήλατο επειδή είδα ότι αυτό μου ταιριάζει πιο πολύ και... Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα και από την Ομοσπονδία, αν μας ακούν οι Ομοσπονδίες. Μας ακούν οι Ομοσπονδίες και οι παρατρεχάμενοι. Θα δουν την εκπομπή και όλοι θα πρέπει, όχι, και ο Εραστέχνης να βοηθήσει σε επίπεδο οικονομικό και η Ομοσπονδία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά, τους Έλληνες αθλητές, διότι είναι και ένα κομμάτι του αθλητισμού, το οποίο τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει αναδείξει διάφορους αθλητές... Έχουμε και πολλούς καλούς αθλητές. Ακριβώς. Έχουν πάει και στο εξωτερικό. Ακριβώς. Δεν βλέπουμε εδώ πέρα με τα χρώματα της κάθε ομάδας. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Σίγουρα. Οι ερασιτεχνικές ομάδες, οι οποίες πλέον διαχειρίζονται τα κομμάτια αυτά του αθλητισμού, και όχι μόνο το ποδήλατο, και άλλα κομμάτια, όπως ξέρεις ο Εραστέχνης δεν ασχολείται μόνο με το ποδήλατο. Έχει διάφορα. Ο Εραστέχνης έχει kickboxing, έχει πυγμαχία, έχει μέχρι και. Πώς να το πω αυτό, έχει πολλά θέματα. Ειδικά στην ποδηλασία, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ παλιό. Ναι, αλλά η ποδηλασία είναι ένα κομμάτι του αθλητισμού το οποίο έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχει και. Να το πω έτσι, εκπροσώπου στο εξωτερικό και θα πρέπει να βοηθήσουν οι ελληνικές ομάδες, οι Εραστέχνες μάλλον, οι ερασιτεχνικές ομάδες οι οποίες. Έχουν στην τύχη του το κομμάτι αυτό τη ποδηλασία να βοηθήσουν και του Έλληνε αθλητέ. Και θα πρέπει να γίνει. Και αν η Ομοσπονδία δεν κάνει κάτι, θα εισηγηθώ καταλήλως.
Τι θα εισηγηθείς. Μας νοιάζει να βοηθάει. Κοίτα. Οικονομικά. Πρέπει να ενισχύει λίγο. Είναι μια πολύ προσπάθεια που γίνεται αυτό. Γιατί εδώ πέρα ο φίλος μας, εντάξει. Ναι, μεν Παναθηναϊκός, ναι, μεν ποδηλάτης. Δεν θέλει να μιλήσει ανοιχτά όπως μπορώ εγώ σαν δημοσιογράφο να μιλήσω. Σωστά. Θα πρέπει, να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να ξυλωθούν. Όχι με χορηγίες μόνο τα παιδιά, να σπάνε κουμπάρα για να πηγαίνουν στο εξωτερικό να εκπροσωπούν με τα χρώματα του Παναθηναϊκού την ομάδα. Θα πρέπει και ο ερασιτέχνης να βοηθήσει οικονομικά. Σαφώς, και να σου πω και κάτι. Όταν εσύ, ο κάθε εσύ, βγαίνει στο εξωτερικό πρώτος και έχει τα χρώματα του Παναθηναϊκού συγκεκριμένα που σε τα τελευταία 5 χρόνια ή οποιαδήποτε ομάδα κτλ. Ακόμα και ο ερασιτέχνης, ακόμα και ο απλός άνθρωπος, ακόμα και η Ομοσπονδία ανεβαίνει, παίρνει κάποια bonus, έτσι δεν είναι. Παίρνει κάποια points. Όχι, δεν είναι θέμα points. Καλά, γενικά παίρνει διαφήμιση και τα λοιπά. Υπάρχει βαθμολογία. Πλέον στηρίζεται σε προσωπικές χορηγίες μεγάλων οικογενειών, όπως ο κύριος Πατέρας, ξέρω εγώ, στηρίζει την πυγμαχία. Ο κύριος Γιανακόπουλος στηρίζει τον μπάσκετ. Στηρίζει και άλλα κομμάτια. Πια, τον βοηθάει και τον υποστηρίζει ο λαός. Πλέον υποστηρίζεται και οικονομικά. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Παπασάβας. Ποιος ευχαριστεί. Παρακαλώ η κάμερα. Από όλα την οικογένειά μου, το κλασικό και το εννοείται. Που είναι πάντα δίπλα μου. Και από εκεί και πέρα το χορηγό μου, που είναι για αυτή τη χρονιά και για το μέλλον πιστεύω. Το Cycland το κατάστημα που είναι στον Άγιο Στέφανο. Μάλιστα. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και μην τα παρατήσεις ποτέ. Όχι. Έτσι. Πια είναι τρόπο ζωής και... Και αν και είσαι και Παναθηναϊκός, ποτέ να μην φύγεις από τη... Ξέρω ότι λίγο οικονομικά υπάρχει... Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, θα ξανανέβει. Έχω μιλήσει με τη διοίκηση. Όχι, ανεβασμένος. Εντάξει, το είχα άγχος και λέω, θα ρωτήσω τον Αλέξανδρο. Θα ανέβει ο Παναθηναϊκός. Πρόσεξε, γιατί έχουμε θέματα. Διοικήσεις και διοικήσεις είναι λιγότερο. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε τι θα γίνει. Θα πάμε να δούμε δύο πολύ ωραία βιντεάκια μαζεμένα για να δείτε όλο αυτό με εικόνα, γιατί εκεί μιλάει η εικόνα. Έτσι όπως έχουμε πάει, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Έτσι, για να καταλάβετε, γιατί και εγώ έχω απατήσει το kickbox. Δεν έχω απατήσει. Είπα ότι. Retire, πώς το λένε. Σταματάς. Σταματάω και μετά ένα χρόνο. Μετά από πολύ μεγάλη αναζήτηση βρήκα κάτι. Αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν θα γίνει. Θα πάμε να δούμε το βιντεάκι από τον Μιχάλη και έτσι όπως έχει γίνει θα επιστρέψουμε και θα κλείσουμε την εκπομπή με το θέμα του Λάζαρου Γκόλη από τα αθλητικά στα παραμείνεις εννοείται. Δεν θα κάνουμε δεύτερο break. Ζητάω συγγνώμη από τους 128.000 χορηγούς μου γιατί μία μέρα μόνο. 128.000 χορηγούς μου. Αλλά για σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αλλά είχαμε όμως πολύ σημαντικό καλεσμένο και πολύ ωραία κουβέντα. Όλο το θέμα έπρεπε να ήταν για το. Εννοείται. Και όλο αυτό όπως μπορείς να δεις στο σκηνικό σε ένα γενικό φίλε τηλεθεατή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε σκηνοθέτη μου. Γιατί όλο αυτό δεν έγινε ότι θέλαμε να μιλήσουμε ουσιαστικά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Απλά μιλήσαμε και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Πάλι κοντά σας, έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε και τα παιδιά μου τώρα έχουν έτσι μια δική τους συνομιλία για κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα του αθλητισμού. Αθλητική εκπομπή και σήμερα μέχρι το τέλος. Ας το έχει περάσει. γιατί φτάσαμε στα Χριστούγεννα, ωραία, περάσαμε. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω τώρα κάτι. Ότι πάμε να κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο αθλητικό θέμα. Και ο φίλος μας ο Μιχάλης, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδήλατο. Ο Μιχάλης έκατσε επειδή είναι και θέμα που αφορά Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έλα, δεν το φέρνω σήμερα. Και δεν φεύγει ο Μιχάλης. Σήμερα λοιπόν, ακούστε να είτε θα γίνει το βράδυ. Δεν θα βγει ο αιώνια πιστός, θα βγάλουμε πάλι αυτή την εκπομπή και είναι το ίδιο πράγμα. Ελάτε. Να αλλάξουμε. Ελάτε. Θα βάλω απόσπασμα καταρχήν. Απόσπασμα θα βάλεις. Πέντε να βάλεις, γιατί είναι σήμερα η εκπομπή είναι Παναθηναϊκή. Καταρχήν θα έρθει και θα είναι προσκεκλημένο στην εκπομπή. Ή τώρα να γυρίσουμε τα και Παναθηναϊκή. Πρώτη φορά εδώ και 1,5 χρόνο είμαι, δεν μου έχει πάρει ένα καλεσμένο να μου τον πάρει στην εκπομπή. Αλλά έχω πάρει εσένα και θα βγεις πολλές φορές σε μένα. Σαφώς. Λοιπόν, πότε θα κάνουμε εκπομπή μαζί τελικά. Τώρα, τι, ήδη έχει παιχτεί μία. Ναι. Να σου πω κάτι, Αλέξανδρε. Έχουμε πει εγώ και ο Λάζαρος, έχουμε μία χημεία στην τηλεόραση. Τέλος. Αυτό τι είναι το προσκλητήριο γάμου της Μαρίας. Ναι, καλέ, της Μαρίας. Μην το βγάζεις καλέ έξω και ο κόσμος να μην ξέρει. Εγώ. Ναι. Α, είναι αυτό που πήγαμε, μωρέ. Θέλω να ευχηθώ. Δύο ανθόσπαρτων, γιατί πήγαμε. Γιατί μαζί σου ένα μήνα μετά. Γιατί ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά και ήθελα τα στοιχεία, ρε παιδιά. Α, δεν θυμόσαι. Με συγγνώμη, παντρεύτηκε ο φίλος μου ο Δημήτρης. Έτσι, με την αρετή. Είναι και βαφτίσαμε και το παιδάκι. Δεν είπες όμως ποιος Δημήτρης. Είναι ο Δημήτρης ο Χρυσόπουλος. Τέσσερα χρόνια συνεργάτης με τον Αλέξανδρο. Μπράβο. Είχε τη μαχητική στήλη και μετά τον Δημήτρη ήρθε η Μαρία Πέτρα. Το άλλο μισό. Έχει δίκιο. Έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία και αγάπη και περάσαμε. Να μαζήσουν τα παιδιά και να ζήσει και ο κουμπάρος και ο νονός. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Θα δείξουμε και βιντεάκι
Από το χώρο του νονού. Από το γάμο και από τη βάφτιση. Από το δικό μου το χώρο λέω καλύτερα όχι. Συγγνώμη, εγώ θα δείξω βιντεάκι, έτσι. Εννοείται. Εδώ, στη στήλη μου αυτή, ναι, θα δείξω και τη Μαρία που χορεύει. Όλο τον γιατί κόσμο. Ξεδίπλωσε και ένα άλλο ταλέντο. Αυτό το ταλέντο το ξεδίπλωσε στον άνθρωπο τη Ρούμελη που τα είχε πει. Ναι. Ήταν κουρασμένη από το ποδήλατο. Λέει, θα κάνουμε ασχόλια. Άλλο αυτό, ρε παιδιά. Ναι. Κοιτάξτε να σα πω κάτι. Θα δείξουμε και ένα τέτοιο βιντεάκι. Οπότε, βίων ανθόσπαρτων στον άνθρωπο. Και τρει ευτυχισμένα. Άντε και στα δικά μα οι ελεύθεροι. Άντε, πε μα εδώ τα. Οι ελεύθεροι και στα δικά μα. Ξέρετε, εγώ με το ποδόσφαιρο δεν τρελαίνω. Λοιπόν, σήμερα. Εντάξει, ωραία. Έχω ένα αφιέρωμα σήμερα στην Iron Bar. Όχι, γιατί εσύ. Όχι, βρε, έλα, πε μα. Όχι, πάμε το δικό μου. Πάντω να ξέρει, το ετοιμάζω αυτό. Στο ετοιμάζω. Επειδή λέει ότι αποσύρθηκε, συλλέγω στοιχεία. Έχω γίνει συλλέκτης. Το Σεπτέμβριο του 2015. Έχω γίνει συλλέκτης. Παίρνοντας ζώνη μέσα στο κλουβί. Και συλλέγω στοιχεία και φωτογραφίες και βιντεάκια εδώ από τη φίλη μου. Που θα τις κάνω μία έκπληξη. Το ξέρει βέβαια, αλλά δεν ξέρει πότε. Αλλά δεν ξέρει και τι ακριβώς στοιχεία θα έχουμε βάλει μέσα. Αυτό είναι που με φοβίζει. Αυτό είναι που σε φοβίζει. Πάμε παρακάτω, πάμε στο ποδόσφαιρο που είναι. Θα βάλω κι άλλα, ρε παιδί μου, αν εννοεί αυτά. Λοιπόν, το θέμα είπε θα είναι πριν και μετά. Δεν κατάλαβα, Μιχάλη, τι είναι το πριν και το μετά. Πριν και τα κλουβιά και πριν μετά με τα δάση και τα βουνά. Ωραία, το πες καλά γιατί... Πρέπει να δικαιολογήσουμε και την παρουσία σου, έτσι. Λοιπόν. Γιατί πριν σε βλέπαμε με ζώνες, με σορτσάκια, με μαυρισμένα τώρα μάτια. Τώρα με κολάν, με μπλουζάκια, τώρα σε βλέπουμε με κολάν, με κοντά. Δεν είναι ο φακός να δείξει εδώ, έχει φτάσει μέχρι πάνω το όδι. Ναι, το φέρνει. Λοιπόν, με κοντά. Τα βλέπουν οι γονείς μου τις εκπομπές, σε παρακαλώ. Μα δεν είπαμε κάτι κακό. Καλά, γιατί γυναίκα, είσαι να μην το βάλεις και στο παλαιό. Ακριβώς, τι θα βάλει αυτό. Αν είναι δυνατό. Κοντό. Εσύ θα το βάλει, τη γυναίκα. Αν και εσύ τα κοντά τα βάζει. Τα μπλουζάκια. Βάζω σορτσάκια εγώ. Σορτσάκια γιατί έχω φοβερούς τετρακέφαλο. Λοιπόν, και όχι, ίσα ίσα. Θα δεις τι θα σου πει ο μπαμπά σου και η μαμά σου άμα δουν το αφιέρωμα. Θέλετε να κάνουμε και το αθλητικό ή να αποχαιρετήσουμε. Καλά, οι γονείς μου δεν τρελαίνονται για το kickboxing, να ξέρει. Γιατί? Να ρωτήσω κάτι, παιδιά, συγγνώμη. Ναι, έχουμε ένα ποδόσφαιρο. Συγγνώμη που ενοχλώ. Ναι. Θέλετε να πούμε για το τελευταίο θέμα, γιατί κλείνουμε σε 7 λεπτά. Βεβαίως, σε 7 λεπτά. Λοιπόν, μιας και είναι και Παναθηναϊκός δίπλα μας. Έχουμε και τον Μιχάλη εδώ μαζί μας. Καταρχήν. Πρώτη φορά κρατάμε κάποιον καλεσμένο. Όχι, πάντα τον κρατάμε. Και επειδή είδαμε και τον ντέρμπι που πέρασε, βέβαια, Αλέξα, ακολουθεί ωραία, και το άλλο ντέρμπι. Είσαι ερωτημένος. Το ντέρμπι που φάγαμε τη μεγάλη πίκρα, δυστυχώς, Μιχάλη. Τι να κάνουμε. Αλλά επειδή έχει πέσει μεγάλη καζούρα, θέλω να θυμίσω στους φίλους Ολυμπιακούς. Ότι η αντιπαλότητα είναι μόνο 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο και όχι έξω από το γήπεδο. Σημαντικό. Απόδειξη, το βιντεάκι που θα δείξουμε, βεβαίως είναι από την Nova το βίντεο, δεν έχει σημασία. Έχουμε δανειστεί ένα βιντεάκι τρίλεπτο από την Nova για να δείξουμε. Βέβαια, βλέπουν οι φίλοι μου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αποδείξουμε ότι παλιά τα ντέρμπι μεταξύ των αιωνίων ήταν γιορτή. Ήταν γιορτές. Δεν μπορούσες να δεις ντέρμπι αν δεν ήταν και φίλαθλοι των δύο ομάδων στο γήπεδο. Και μάλιστα πηγαίναν αγκαλιασμένοι, φεύγαν αγκαλιασμένοι εκτός από κάποιους θερμόαιμους που ξέρω εγώ παίζανε και 2, 3, 5, 10 μπουνιές, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είχαμε αυτά τα έκτροπα που έχουμε σήμερα. Σωστό. Έτσι. Απόδειξη για να δεις και ο Ολυμπιακός, επειδή λέγονται πολλά, το γνωρίζετε ότι ο Ολυμπιακός σε κάποιους αγώνες υποχρεωτικά φόραγε τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού. Ορίστε. Όχι. Αυτό δεν γιατί. Το εσύ μπορείς να φανταστείς τον Ολυμπιακό να παίζει στον τάφο του Ινδού με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Με το τριφύλι. Το κάνει μπαίνοντας μέσα όχι. Για να μην έχει θέματα με τους όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει όχι, τέτοιο όχι. Θέμα. Επίσημα πλέον. Αυτό γιατί. Το 79 στον τάφο του Ινδού ναι. Μεταξύ σε αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού Πανιωνίου γηπεδούχος ο Ολυμπιακός στον τάφο του Ινδού. Έτσι κάτω από το. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, έπαιξε μπάσκετ απέναντι στον Πανιόνιο με τις εμφανίσεις, τις προπονητικές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού. Διότι ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ολυμπιακού με τις ρίγες. Ο Πανιόνιος είχε ίδιο χρώμα, ίδιο χρώμα. Και υποχρεωτικά έπρεπε να αλλάξουν, ναι. Να έχει δεύτερη εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός δεν είχε δεύτερη εμφάνιση το 79, έτσι. Και υποχρεωθήκανε και τους δώσανε οι παίκτες του μπάσκετ του Παναθηναϊκού τις προπονητικές εμφανίσεις εκείνη τη στιγμή. Και με το τριφύλι στο στήθος, ο Ολυμπιακός έπαιξε απέναντι στον Πανιόνιο. Κέρδισε, έτσι από... Ολυμπιακός. Λοιπόν, γηπεδούχος. Αυτά για την ιστορία. Και πάμε και στον άλλο αγώνα. Πάμε και να δώσουμε και κάτι από ποδόσφαιρο. Στις 12 Ιουλίου το 1950, παιδιά, απέναντι σε ένα φιλικό που ήταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταξύ Ολυμπιακού Νίκολσον Βιέννης, το 1950 στη Λεωφόρο Λέω, που ήρθε το αποτέλεσμα 2-1 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας. Δηλαδή 1-2, έτσι. 1-2. Ο Ολυμπιακός φόρεσε υποχρεωτικά στο φιλικό πάλι για τον ίδιο λόγο, λόγω εμφάνισης, επειδή ήταν τα ίδια χρώματα και έπρεπε να έχει δεύτερη εμφάνιση ή μπλα 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 μπλα, μην μπλατιάζουμε. Φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού με το τριφύλι στο στήθος.
Δηλαδή, δύο φορές έτσι. Και βέβαια το σκορ είχε έρθει 2-1 υπέρ της Νίκολσον, Βιέννης. Αλλά είναι πράγματα και στοιχεία τα οποία θα τα δείτε τώρα, πραγματικά. Έχεις βίντεο από αυτά, αποσπάσματα. Θα το δείξουμε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Ο Ολυμπιακός να παίζει με τον τριφύλι στο στήθος. Όπως και μπάσκετ. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Αυτά βέβαια εγώ τα βάζω προς τέρψην και συμμόρφωση, θα έλεγα, ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι είναι πιο θερμοκέφαλοι. Δεν είναι ότι εγώ που δηλαω παδηλίκι τώρα, α, κοίτα Ολυμπιακό στο κέντρο. Απλά να δουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι και θερμοκέφαλοι ότι μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει μια αντιπαλότητα και καλά υπάρχει, αλλά μέσα, στα όρια που ορίζουν οι γραμμές αυτές οι άσπρες, οι ρημαδογραμμές που βλέπουμε και έξω από αυτές δεν πρέπει να γίνεται απολύτως τίποτα. Εντάξει, να πω και λιγάκι κάτι άλλο. Και είναι λυπηρό να βλέπεις αγώνες ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού χωρίς να βλέπεις φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Εγώ να σου πω λιγάκι κάτι. Πες ότι είμαι μπασκεμπολίστης ή ποδοσφαιριστής και φέτος παίζω στον Παναθηναϊκό. Το χρόνο μου δίνει ο Ολυμπιακός στα διπλά λεφτά. Πάω στον Ολυμπιακό. Δηλαδή οι παίχτες είναι επαγγελματίες. Δεν είναι ότι. Καλά, σε αυτό να έχεις δίκιο. Καταλαβαίνεις. Άρα αυτοί δεν έχουν τόσο σοβαρό θέμα. Μα εδώ η αντιπαλότητα δεν είναι μεταξύ των παιχτών. Αυτό δεν είναι. Άμα δεις οι παίχτες αγκαλιασμένοι. Είναι φίλοι, κουμπάροι. Και μπορεί να προστατεύουν την ώρα του αγώνα. Να παίζουν μαζί. Και τη μία χρονιά να παίζουν μαζί, την άλλη δεν έχει σημασία. Πάρα πολύ φίλοι. Αλλά αυτό είναι στην εθνική. Δεν είναι πολύ διαφορετικό. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Μεταξύ του είναι πάρα πολύ φίλοι και τρώνε και πίνουν και βγαίνουν μαζί. Αυτά είναι μεταξύ των οπαδών. Είναι οι οπαδοί. Μα τρώγονται οι οπαδοί και οι παίχτες παίρνουν και τα χρήματα. Τους και τη δουλειά τους κάνουν. Γιάννη, πώς λέγονται αυτοί οι Τουρκάλε? Αυτό θέλω να δουν, αυτό το βίντεο για να καταλάβουν. Τι είναι η Τουρκάλα παρουσιάστρια? Για πες τελείωσε. Να μην λένε αυτές τις βλακίες και τις κοτσάνες που πετάνε ορισμένοι και δυναμητίζουν το κλίμα και μάλιστα εν ώψη ντέρμπι. Γιατί ακολουθούν, περάσαμε, είδαμε τον ντέρμπι, χάσαμε εμείς 3-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Παίζουμε στη συνέχεια στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός έχει και άλλα ντέρμπι. Δεν πρέπει να. Σπινθυρίζουμε, να στο πω έτσι, να δυναμητίζουμε το κλίμα και να γίνονται όλα αυτά τα έκτροπα. Και ο Ολυμπιακός, ναι, και ο Παναθηναϊκός, μου λένε, μου ήρθε και μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός, η πρώτη του φανέλα δεν ήταν ροζ. Δεν ήταν ροζ, εν πάση περιπτώσει, στην απόχρωση αυτή του κόκκινου είναι. Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του ναι, Παναθηναϊκού. Το η οποία με τον καιρό άλλαξε έτσι. Δεν έχει να κάνει, ούτε έχει να μας πει κάτι αυτό. Δεν έχει να λέει για αυτό να σνομπάρει, να κοροϊδεύει και να ειρωνεύεται ο ένας φίλαθλος στον άλλο φίλαθλο. Αντίπαλοι είπαμε μέσα εντός ορίων των γραμμών. Πουθενά άλλο. Εγώ ξέρω κατάλαβα ότι και στο γήπεδο που είχα πάει, που ήταν ο φίλος ο Νικητογλου, σταμάτα μου ρε. Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης που είναι υπεύθυνος ασφαλείας. Είδα ότι ήμασταν μόνοι μας εκείνη τη μέρα. Μόνοι μας, εννοώ μόνο η Παναθηναϊκή. Δεν είχε φίλαθλο της άλλης ομάδας. Και είδα ότι και μόνοι τους χτυπιόντουσαν. Δηλαδή είναι δυνατόν. Οι φίλοι είναι μεταξύ του. Εντάξει. Ρε παιδιά, με δουλεύετε. Υπάρχει ένα εκρηκτικό κλίμα μεταξύ θερμό εμόνων. Ναι, είμαστε λίγο εκρηκτικοί εμείς με τα πράσινα. Όχι, θέλω. Ναι, είμαστε. Και εγώ γι' αυτό είμαι σε αυτή την ομάδα. Λάζαρε, μπορείς αν θέλεις να ευχαριστήσεις την οικογένειά σου κάποιον γιατί κλείνει η εκπομπή. Ναι, η εκπομπή κλείσει από ώρα που έχουμε πάρει παράδειγμα. Καλώς το να τι κάνεις εδώ. Είναι στην επόμενη εκπομπή τώρα. Είμαστε στην επόμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, που έτσι έκατσε σε επικοδομητικό ήταν το θέμα. Είδες ότι έμαθες ιστορικά πράγματα. Μαρία Πανταζή από τη μαχητική στήλη, Λάζαρο Γκόλια από την αθλητική, Αλέξανδρο Πετρίδη από την παρουσίαση και όλα τα παιδιά πάνω κάτω. Διακοσμητικό είσαι. Διακοσμητικό εντελώς το στοιχείο, αλλά να σας πω κάτι, φίλε τηλεθεατή. Ό,τι διακοσμείς, το διακοσμείς για να αλλάξεις το χώρο. Οπότε ας είμαι και διακοσμητικό στοιχείο. Φίλια πολλά. Όλα τα ντέρμπι.